του Ολυμπιακού έχουν έρθει εδώ στην επανεμφάνισή του στο κύπελλο πρωταθλητριών ύστερα από 10 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία φορά ο Ολυμπιακός εδώ σε αυτό το κύπελλο είχε φέρει λοιπόν ισοπαλία ο Ολυμπιακός 1-1 με την Κόρνικ. Εδώ βλέπετε μια πανοραμική άποψη από τις εξέδρες που βρίσκονται απέναντι από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Σε λίγο οι δύο ομάδες θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα σας δώσουμε και τις συνθέσεις. Βέβαια, όσοι ήσασταν στο δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Τηλεόρασης 1, θα παρατηρήσατε ίσως ότι υπάρχει μια σημαντική απουσία, αφού ο Ιλιαΐβιτς, δυσαρεστημένος όταν ο Μπάκεβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα, εγκατέλειψε την ομάδα του, πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε σπίτι του. Θα τα πούμε όμως λίγο αργότερα, αφού πρώτα περάσουμε σε ένα νέο διαφημιστικό μήνυμα. Επιστροφή λοιπόν και πάλι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου οι δύο ομάδες τις βλέπετε και εσείς έχουν βγει ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ είναι οι οπαδοί των Ερυθρολεύκων. Να σας δώσουμε αμέσως και τις συνθέσεις των δύο ομάδων για τον Ολυμπιακό. Γκολκίπερ είναι ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, ο Μίσα Βαρεσάνοβιτς, ο Κυριάκος Καλαταίδης, ο Γιώργος Ανατολάκης και ο Γρηγόρης Γεωργάτος αποτελούν μια σύνθετη, θα λέγαμε, και όχι απλή αμυντική γραμμή. Από εκεί πέρα ο Μπάκεβιτς για τον χώρο της μεσαίας γραμμής επέλεξε τον Πασαλή, τον Τζόρτζεβιτς, τον Καραπιάλη και τον Αλεξανδρή. Και στην επίθεση ο Σίνις Αγκόγκιτς με τον Πίτερ Οφορίκουε. Για την Μοζίρ ο προπονητής της, ο Αλεξάνδερ Μπούπνοφ, έχει παρατάξει τους νούμερο 1 Γκάεφ, 2 Λουκάσεβιτς, 3 Σισόεφ, 4 Απάνας, 5 Πολιάκοφ, 6 Λόπτσεφ, 9 Μπερισβίλη, ο Γεωργιανός, ο καλύτερος ως παίκτης. Εδώ βλέπετε το διαιτητικό τρίο, και ο Κυριάκος Καλαταίδης, ο αρχηγός, ο Ρον Πέντερσον με τους βοηθούς του, τον Έσταρτ και τον Μίγκαρτ. Το διαιτητικό τρίο από την Νορβηγία. Σας λέγαμε λοιπόν για τον νούμερο 9, τον Μπερισβίλη, τον Λέβαν Μπερισβίλη, τον Γεωργιανό, το νούμερο 1 της Μοζίρ. Ο Κουσίρ με το νούμερο 11, ο Ντένισιουκ με το νούμερο 14 και ο Κούκαρ με το νούμερο 15, ενώ εσείς βλέπετε τη σύνθεση του Ολυμπιακού με Ελευθερόπλο, Βαρεσάνοβιτς, Καραταίδη, Ανατολάκη, Γεωργάτο, Πασαλή, Τζόρτζεβιτς, Αλεξανδρή, Καραπιάλη, Γκόγκιτς και ο Φορίκουε. Εδώ είναι απληρωματική με τον Ινιάδη, τον Μπάντοβιτς, τον Γιανακόπλο, τον Τοχούρογλου, τον Ταμπίζα, τον Μπουζανίδη και τον Σαμπανάσοβιτς. Παναβάνουμε, ο Ιλιαΐβιτς όταν άκουσε την σύνδεση, κάτι είπε στον Μπάκεβιτς, άνοιξε την πόρτα των αποδητηρίων, πήγε κατευθείαν στο αυτοκίνητό του και πήγε σπίτι του. Εδώ η σύνθεση της Μοζίρ, που βρίσκεται στην 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Λευκορωσίας, είναι στην 4η θέση με Γκάεφ, Λουκάσεβιτς, Σισόγεφ, Απάνας, Πολιάκοφ, Λόπτσεβ, Μπερισβίλη, Γκόροβόη, Κουσνίρ, Ντένισιουκ και Κούκαρ. Και εδώ η αμπληματική Μαλεύ, Μπανούλ, Σίνιτσιν, Έζανασβίλη, Οσκανόβι, Οζιπένκο και Βαβίλοφ. Ενώ από τα μεγάφωνα του σταδίου, του Ολυμπιακού σταδίου, ακούγονται τα ονόματα των παιχτών του Ολυμπιακού, ο Μπάκεβιτς που είχε ένα ευχάριστο πονοκέφαλο, καθώς και εδώ στην άκρη βλέπετε τον Μπάκεβιτς και μπροστά τον Κυριάκο τον Χούρογλου, ήταν ο πάγκος του Ολυμπιακού, είχε ευχάριστο πονοκέφαλο μέχρι πριν ανακοινώσει τη σύνδεση, αφού είχε πάρα πολλούς παίκτες στη διάθεσή του, ο Ολυμπιακός που ενισχύθηκε σημαντικά στις μεταγραφές. Εδώ ο Μπάκεβιτς με τον Περσία, τον Μπουρουτζίκα. Και οι οπαδοί του Ολυμπιακού που θέλουν την ομάδα τους οπωσδήποτε να περνάει στον επόμενο γύρο, στο Champions League. Βέβαια υπάρχουν πολλά χρήματα και δόξα. Ένας Ολυμπιακός που δείχνει έτοιμος, που υπολογίζει αυτή την άγνωστη αντίπαλο, αλλά το άγνωστο ταυτόχρονα δεν σημαίνει και άσημος. Καθώς η Μοζίρ έχει τα ίδια χρώματα με τον Ολυμπιακό, οι Ερυθρόλευκοι έχουν δηλώσει στην UEFA και την λευκή εμφάνιση. Προσπάθησε ο Γκόγκιτς να συνδυάσει με τον Καραπιάλη, δεν τα κατάφερε. Πασαλής θα παραχωρήσει πλάγιο.
Γύρισε πίσω την μπάλα Μπερισβίλη. Έγινε το λάθος. Πήρε ο Καραπιάλης, πάσα για τον Οφορίκοε. Τα πολύ βεβιασμένοι. Ολυμπιακός που θα πρέπει να σιγουρέψει το παιχνίδι του, να σιγουρέψει τις πάσεις του, κυρίως η μέση προς τους επιθετικούς. Εδώ στη μέση είναι ο Μπουκνόφ μας συστήθηκε, παίκτης της Δυναμό Μόσχας. Αργότερα πήγε στην Σπάρτακ και πετύχει γκολ Κατσάεκ. Ο Μπουκνόφ και εδώ, ο Πάγκος με τους αναπληρωματικούς της Μοζίρ. Ευκορώσεις που έχουν κερδίσει ένα πλάγιο. Ανατολάκης μαρκάρι. Το γύρισμα. Φορίκο θα κερδίσει την κεφαλιά. Το γύρισμα θα κόψει όμως εκεί ο Καραταΐδης. Το γύρισμα που έγινε από τον Γκοροβόη. Εδώ τον βλέπετε τον μικρόσωμο επιθετικό μέσο της Μοζίρ. Τζόρτζεβιτς. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Γιωργάτος που ψάχνει να βρει ξεμαρκάζει στο συμπέκτο. Τελικά θα δώσει την μπάλα στον Τζόρτζεβιτς. Καραταΐδης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, που έχει εμπειρία από την εθνική ομάδα. Στις 28 συμμετοχές. Δεν έχει εμπειρία όμως από Champions League. Εμπειρία που την έχουν βέβαια ο Σαμπανάζοβιτς που είναι στον πάγκο, ο Ίβιτς που είναι σπίτι του και ο Μητρόπουλος που είναι εκτός 18ης. Ο Ξανδρής και ο Καραπιάλης έχουν παίξει αντίστοιχα με την ΑΕΚ και τη Λάρισα στο κύπελλο πρωταθλητριών. Αυτός είναι ο Πέτερσεν που είχε παίξει στο Ελλάδα-Σλοβακία 2-0. Υπάρχει υπόδειξη του επόπτη, offside. Ο Γκόγκιτς, ο Ολυμπιακός που ψάχνει να βρει το ρυθμό του σε αυτά, ενώ συμπληρώθηκε το τέταρτο λεπτό. Ο Μπάγεβιτς δίνει εντολές στον Φορίκου και τον Γκόγκιτς να αλλάζουν θέσεις. Ξεμαρκάρονται πιο εύκολα. Μοζίρ που θα παίξει βέβαια με αμυντική τακτική. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα περισσότερο. Μοζί που απέκλεισε την Κονστρουκτορούλ. 4 γκολ πέτυχαν ο Μπερεσβίλη, ο Ντένισιου Κολόφτσεφ και ο Κουσνίρ. Πασαλής, δεν θα περάσει η πάσα του. Για να δούμε εδώ την αντεπίθεση. Προλαβαίνει ο Ανατολάκης, γυρίζει στον Ελευθερόπουλο και αυτός αμέσως στον Καραταΐδη. Καραπιάλης, Καραταΐδης, Γιωργάτος. Καραπιάλης, ανοίχτη ο Τζόζεβιτς, δεν τον είδε ο Καραπιάλης. Πασαλής, τον προτίμησε ο Μπάγεβιτς από τον Σαμπανάσοβιτς. Και το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Μίρσα Βαρασάνοβιτς που έμεινε στον Ολυμπιακό. Προσωπικά θεωρούμε ότι είχε πετυχημένη παρουσία στην χρονιά του Βαρασάνοβιτς. Παρά τα όσα λέγονταν, εδώ ο Ηλίας Πουσανίδης, ο Κυριάκος Στοχρούγλου και ο Σδάρας, ο γιατρός του Ολυμπιακού. Και ο Νινιάδης, ο Άντρια Νινιάδης. Βασίλης Καραπιάλης που εκτελεί το φάουλ. Μπάλα βγαίνει από την από τα κάρε της Μοζίρ. Καραταΐδης που καλύπτει με την ταχύτητά του. Έγινε και φάουλ εκεί από τον Ντένισιουκ. Γκόγκιτς για τον Αλεξανδρή. Φάουλ από τον Αλέκο Αλεξανδρή. Ολυμπιακός Μοζίρ
0-0, ενώ συμπληρώθηκε το 5ο λεπτό. Παρακολουθείτε σε ζωντανή μετάδοση από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην προκριματική φάση του κυπέλλου πρωταθλητριών, Champions League. Πασαλής που κέρδισε την μπάλα, δεν προλάβει όμως εκεί ο Αλεξανδρής. Κούκαρ. Γύρισε ο Βαρασάνοβιτς στον Τζόρτζεβιτς. Καραπιάλης. Ασφιχτικό pressing, ιδιαίτερα στη μεσαία γραμμή για την Μοζίρ. Εδώ ίσως να γίνει και φάουλ. Παίζεται υπό ο Νορβηγός. Πέτερσεν. Πασαλής έκοψε προσωρινά. Επιμένει. Και το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Βιάστηκε ο Βαρεσάνοβιτς. Η μπάλα έχει βγει. Σύμφωνα με την πρόταση του επόπτη αλλά και του Πέτερσεν. Μοζίρ που έχει δώσει γήπεδο στον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει το ρυθμό του. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να τα απλοποιήσουν. Πασαλής. Και βέβαια ένα γρήγορο γκολ θα αλλάξει και την ψυχολογία αυτών των παιδιών της ομάδας του Μπάκεβιτς. Ωραία έπασα τον Ατολάκη στην πλάτη της άμυνας και η μπάλα θα φύγει μόλις out. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρώθηκε το 5ο λεπτό. Εδώ ο Μίρσα Βαρεσάνοβιτς. Ήταν καταπληκτική η πάσα του Ανατολάκη στην πλάτη της άμυνας της Μοζίρ. Κοιτάξτε, θα φύγει ο Μαρεσάνοβιτς, βγαίνει ο Γκάεφ, θα τον πλασάρει. Η μπάλα θα περάσει out. Ίσως αν εκεί βέβαια βρισκόταν ένας ο Αλεξανδρής, ο Γκόγκιτς. Ενώ δείχνει ότι έχει τραυματιστεί ο Γκάεφ. Α, εδώ ο Γκάεφ στην προηγούμενη έξοδό του. Θα παρακολουθήσω το σκηνοθέτη μας τον Κώστα Περπερίδη να μας ξαναδείξει την προηγούμενη φάση, να δούμε πού τραυματίστηκε ο Γκάεφ και αν ήρθε σε επαφή με τον Βαρεσάνοβιτς. Εδώ λοιπόν, για να ξαναδούμε. Βαρεσάνοβιτς πιο γρήγορος. Πλασάρι. Ναι, εδώ ήρθαν σε επαφή. Χτύπησε πάνω στον Βαρεσάνοβιτς, ο οποίος σηκώθηκε αμέσως. Ξαναβλέπετε εδώ. Τράβηξε τα πόδια του ο Βαρεσάνοβιτς. Εδώ ο Γκάεφ. Βλαντιμίρ Γκάεφ, 20 ετών. Γκολκίπερ της Μοζίρ. Ο Φορίκουε για τον Γκόγκιτς. Ο Γκόγκιτς θα χάσει την μπάλα. Την πήρε ο Γκοροβόη. Η σέντρα έγινε η κόντρα. Η σέντρα από τον Ντένισιουκ. Αρκετά επικίνδυνος. Ο Φορίκουε θα χάσει την μπάλα. Τζόρτζεβιτς. Καλύπτει πολλούς χώρους. Αυτός άλλωστε είναι και ο σημαντικότερος λόγος. Τον προτιμάει ο Μπάκεβιτς και του εμπιστεύεται μια θέση στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Δέκατο λεπτό. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ζωντανή μετάδοση από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης του πρώτου αγώνα του πρωταθλητή Ελλάδος Ολυμπιακού απέναντι στην πρωταθλήτρια Λευκορωσίας Μοζίρ. Να δώσουμε όμως μικρόφωνο στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Αλέξανδρε, ο Μπάκεβιτς φώναξε τον Καραπιάλη και του έδωσε οδηγίες να βγαίνει, να κινείται από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ενώ στην προηγούμενη φάση που τραυματίστηκε ο Γκάεφ, ο τραυματοφύλακας της Μοζίρ, ο Μπάκεβιτς πετάχτηκε σαν ελαττήριο
κυριολεκτικά έτοιμος να πανηγυρίσει τον γκολ που δεν ήρθε όμως. Ακούσατε λοιπόν τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Στον πάγκο της Μοζίρ είναι και ο Παναγιώτης Περπερίδης. Θα τον έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε λίγο αργότερα. Διακόσμε τον Γκόγκιτς που θα χάσει την μπάλα. Διακός που δεν έχει άλλη επιλογή βέβαια μπροστά σε αυτό το ασφυκτικό pressing της Μοζίρ. Αναπαίξει από τα πλάγια. Είδατε τι έγινε. Καλή προσποίηση από τον Καραπιάλη. Γιωργάτος. Και θα πρέπει να παίξει βέβαια και με την αριστερή του πλευρά. Ο Γκόγκιτς σέντρα. Δεν μπορούσε ο Καραπιάλης να πάρει την κεφαλιά. Κουσίρ. Η μπάλα δεν έχει βγει. Ο Ανατολάκης καλύπτει. Θα γυρίσει στον Ελευθερόπουλο. Και αυτός βέβαια θα αφήσει την μπάλα στον αρχικό του Ολυμπιακού, τον Κούλιτ Καραταΐδη. Πασαλής. Σίγουρα η μπάλα, έστω και με μικρές πάσες. Πασαλής που πήρε από τον Καραπιάλη. Πασαλής προωθείται, Γκόγκιτς. Για τον Οφορίκου δεν πέρασε η μπάλα. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Διόρθωσε ο Περισβίλη το πλάγιο. Για τον Ολυμπιακό. Καραταΐδης. Φορίκουε. Δυνατή πάσα του για τον Αλεξανδρή. Θα κερδίσει το φάουλ εκεί. Πλάγιο λέει τελικά ο Πέτερσεν. Εδώ υπάρχει αντικανονική προβολή από τον Κούκαρ. Υπάρχει φάουλ βέβαια, νορβηγός. Έδειξε πλάγιο. Σκώθηκε και σημαία του επόπτη. Αλεξανδρής, ωραίο το σουτ. Και η μπάλα μόνη σάουλ. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 13ο λεπτό. Εδώ Αλέκος Αλεξανδρής, θα ξαναδείτε σίγουρα την προηγούμενη φάση. Άφησε εκτός φάσης τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Κούκαρ. Σούτανε με το αριστερό. Κοιτάξτε, από τη γωνία της περιοχής θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα φύγει out σχεδόν. Το ίδιο είχε γίνει 6 λεπτά νωρίτερα στην ευκαιρία που έχασε ο Βαρασάνοβιτς. Ολυμπιακός που επιμένει. Είπαμε ότι ένα γρήγορο γκολ θα αλλάξει την ψυχολογία του. Χειροκροτήματα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που έχει άμεση ανάγκη από αυτό το χειροκρότημα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Και το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Παραχώρησε ο Σόεφ. Κόρνερ που εκτελεί ο Γιωργάτος, πλασαριστά. Ξανά Γιωργάτος. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Out είναι ο διαιτητής, ενώ διαμαρτύρεται ο Αλεξανδρής. Για να ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Εδώ η σέντρα. Από αυτή την κάμερα εδώ σπρώχνεται εκεί ο Αλεξανδρής από τον Κούκαρ. Βέβαια ένα τζαζάσμα που δεν επισύρει την εσκάτη των ποινών. Ανατολάκης. Ο Φορίκουε θα κάνει το κοντρόλ. Θέλει να περάσει για τον Γκόγκιτς. Θα βγει ο Κούκαρ, θα μαζέψει την μπάλα. Υποτικά ο Γκόγκιτς θα περάσει πάνω από το σώμα του goalkeeper της Μοζίρ, του Βλαντιμίρ Γκάεφ. Δυνατό το βολέ του Γκάεφ. Η κεφαλιά από τον Ανατολάκη. Έχει υποδείξει φάουλ ο Πέτερσεν. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Γρηγόρης Γιωργάτος. Άλλο ένας παίχτης που εμπιστεύεται απόλυτα ο Μπάκεβιτς. Καραπιάλης.
Ωραία η πάσα του Σέντρα. Δεν θα περάσει όμως η μπάλα. Η Σέντρα που έγινε από τον Μίρσα Βαρασάνοβιτς. Βαρασάνοβιτς που με εντολές βέβαια του Ντούσαν Μπάγκεβιτς βγαίνει πολλές φορές σαν κρυφός κυνηγός δεξιά. Παναμάνουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το περιθώριο, μπορεί να φέρει και το παιχνίδι αριστερά και με αυτές τις πλαγιοκοπήσεις να φτάσει στον στόχο του. Με πολύ φάλτσο η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Γκάεφ. Ακούμε όμως τον Αντώνη Αντώνοπλο, ναι. Αλέξανδρε, ο χρόνος περνάει, δεν έρχεται τον κόλ για τον Ολυμπιακό και βλέποντας ο Μπάγκεβιτς ότι από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται, οι ερυθρόλευκοι δεν έχουν αποτέλεσμα, δίνει εναλλάξεις οδηγίες στον Γεωργάτο και στον Καραπιάλη να βγαίνουν από αριστερά, επισημάνοντας ίσως κάποια δυναμία από την αστερή πτέρυγα της Μοζίρ. Επίσης, είπε στον Βαρασάνοβιτς, κάνοντας την χαρακτηριστική κίνηση, να πρεσάρει, να παίζουν δηλαδή στις αντιπιθέσεις κοντά τους παίκτες της Μοζίρ, όπου φαίνεται ότι ίσως είναι επικίνδυνες στις αντιπιθέσεις η Λευκορώση. Ο Ντένις Ιουχ που έχασε την μπάλα από τον Πασαλή. Μπάγκεβιτς. Υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές απόψεις και καλό θα είναι να ακούγονται και αυτές οι διαφορετικές απόψεις όταν βέβαια απουσιάζει το στοιχείο της προσωπικής εμπάθειας. Μπάγκεβιτς λοιπόν θεωρείται στην Ευρώπη ένας από τους κορφαίους προπονητές. Είδε πολύ σωστά ότι συνεχώς παίζοντας Ολυμπιακός από την δεξιά πλευρά έχει μπλοκαριστεί. Για να δούμε ο Αλεξανδρής εδώ. Δεν θα προλάβει τελικά. Πόπ της 20 τη σημαία. Ο Ολυμπιακός που έχει αυτή την εναλλακτική λύση και έχει αρκετές εναλλακτικές λύσεις επιθετικά. Δεν πρόλαβε ο Μπερισβίλη. Ο Γεωργιανός. Ίσως ακούτε και τις φωνές του Μπάγκεβιτς. Κάποιες οδηγίες που έδωσε στον Αλεξανδρή. Έτσι δεν είναι, Αντώνη? Ναι, Αλέξανδρε, είπε χαρακτηριστικά, λέγω, πες του Γκόγκα να σε βοηθάει στις αντιεπιθέσεις του Ολυμπιακού, στις επιθέσεις μάλλον του Ολυμπιακού, στην προσπάθεια να ενισχύει τον Αλεξανδρή, ώστε να έρθει τον γκολ που ζητάει όλο το γήπεδο σήμερα εδώ στο ΆΚΑ. Γιωργάτος, η προσποίηση. Πάλι το παιχνίδι από δεξιά. Μπάρα κατέληξε όμως τον Καραπιάλη. Είναι οργανωμένη η άμυνα της Μοζίρ. Δεν περνάει εύκολα η μπάλα. Εδώ ξαναδέει το φάουλ που έγινε από τον Βαρασάνοβιτς πάνω στον Λουκάσεβιτς. Ευκολώς που δεν έχουν δείξει τίποτα επιθετικά. Μπάγκεβιτς που αναγκάζεται να πάει στη γραμμή. Εδώ κοιτάξτε. Θα δώσει οδηγίες στον Γκόγκιτς. Αντιλαμβάνεται και αυτός ότι ο χρόνος κυλάει σε βάρος του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνουμε ότι ένα γκολ, ένα γρήγορο γκολ θα αλλάξει την ψυχολογία του αγώνα. Το κοντρόλ από τον Οφορίκουε. Ολυμπιακός που έχει χάσει δύο ευκαιρίες με Βαρασάνοβιτς. Να δούμε όμως εδώ ο Γεωργάτος, σέντρα. Η μπάλα από την άλλη πλευρά. Δεν θα προλάβει ο Γκόγκιτς το πλάγιο. Η αντίδραση από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ενώ μπήκαμε στο 20 λεπτό. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν πρέπει να αφήσουν αυτό τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο να περάσει ανεκμετάλλευτο. Χωρίς να φτάσουν στο στόχο τους. Μετά από εκεί πέρα, χωρίς γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, αρχίζει το άγχος. Αρχίζουν οι βιαστικές επιλογές. Υπάρχει καθαρό μυαλό. Ο Φορίκουε, η σέντρα στην αγκαλιά του Γκάεφ, μπάλα. Ο Μπουγνόφ που... ή Μπουγνόφ αν θέλετε,
δεν έχει σηκωθεί ακόμα από τον πάγκο του. Παναγιώτη, έτσι είναι. Έτσι είναι, πρωτοφανής η απάθεια του προπονητή της Μοζίρ, θα λέγαμε, ενώ το μόνο που έκανε είναι σε κάποια στιγμή να ζητήσει από τον Βοσκανόβη να σηκωθεί, από τον Βοσκάνοβη. Τώρα βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει αλλαγή τόσο νωρίς, ίσως λίγο αργότερα. Αν είμαστε πιο τυχεροί, Κώστα Περπερίδη, παρά τις προσπάθειες που κάνεις, θα τον δούμε τελικά τον Μπουμπνόφ, που είχε το κεφάλι του βοηθού του εκεί μπροστά. Εδώ έχει καταλογιστεί επιθετικό φάουλ. 22ο λεπτό, Ολυμπιακός Μοζίρ 0-0. Απευθείας μετάδοση από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού, προκριματικός αγώνας για το Champions League. Δεν είναι αυτός βέβαια ο Μπουμνόφ. Ας ελπίσουμε ότι έπιασαν τόπο οι οδηγίες του Μπάκεβιτς. Αφέρει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι από αριστερά. Έχει τον Γιωργάτο, μπορεί να βγαίνει και ο Τζόρτζεβιτς. Να βγαίνει και ο Γκόγκιτς. Να, εδώ ο Γκόγκιτς με την μπάλα. Πασάρι για τον Φορίκο, δεν θα περάσει μπάλα. Καραπιάλης. Καραπιάλης που παίζει αρκετά πίσω. Φωνές από τον Μπάκεβιτς, τον Βασίλη Καραπιάλη. Και η Μοζίρ. Ναι, ναι, Αντώνης, ακούω. Του υπενθυμίζει πάλι την εντολή να βγαίνει από αριστερά στην επιθέση του Ολυμπιακού, ενώ και πάλι στο Βαρασάνοβιτς είπε να επιτηρεί στενά τον Κουνσίρ με το νούμερο 11 της Μοζίρης στις αντιεπιθέσεις της λευκορώσικης ομάδας. Για να δούμε εδώ τον Αφορίκουε. Δεν θα προλάβει τελικά. Το πλάγιο είναι για την Μοζίρ. Ολυμπιακός, ενώ σε λίγο θα μπούμε στο 24ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει το ρυθμό του. Και εκτός από δύο περιπτώσεις δεν έχει απειλήσει την εστία της Μοζίρ. Για να δούμε όμως εδώ αυτή τη φάση. Δεν θα περάσει μπάλα για τον Αλεξανδρία από τον Πασαλή. Έχασε την μπάλα ο Γκοροβόη. Καραπιάλης. Το άνοιγμα για τον Βαρεσάνοβιτς. Πασαλής, Καραπιάλης, Τζόρτζεβιτς. Γιωργάτος, ξανά Τζόρτζεβιτς, έγινε το λάθος. Η σέντρα από τον Πολιάκοφ. Και το πρεσάρισμα εκεί συνεχίζεται από πλευράς Μοζίρ. Φορίκουε, Τζόρτζεβιτς, εδώ χρειάζεται βέβαια να δείξει κάποιος από τους επιθετικούς του Ολυμπιακού, τους μέσους του, το ταλέντο τους στην τρίπλα. Χρειάζεται τρίπλα οπωσδήποτε, η μπάλα να παίζεται από τα πλάγια, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε τρίπλα για να δοθεί ευκαιρία να τραβηχτεί κάποιος αμυντικός της Μοζίρ, να ξεμαρκαριστεί ένας επιθετικός του Ολυμπιακού, να μείνει δηλαδή ένας παίκτης περισσότερο στην επίθεση. Για να δούμε όμως. Αλεξανδρής. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Αφορίκουε. Το σούτ από τον Αφορίκουε, θα πέσει ο Γκάιπ. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Χειροκροτήματα από τους 40.000 και περισσότερους ίσως οπαδούς του Ολυμπιακού. Παναβάνουμε ύστερα από 10 χρόνια. Ο Ολυμπιακός επανεμφανίζεται στο κύπελλο πρωταθλητριών, στο Champions League. Τελευταία φορά ήταν εδώ με την Γκόρνικ του Γιωζεβάντσικ. Το γκολ ήταν 1-1, το γκολ για τον Ολυμπιακό είχε πετύχει ο Αλέξης Αλεξίου. 25ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Πασαλής, λάθος. Πλάγιο. Υπέρ της Μοζίρ, να εκτελέσει ο Κούκαρ. Και μη σας μπερδεύουν τα ερυθρόλευκα της Μοζίρ. Διακόσο επαναλαμβάνουμε, αγωνίζεται με άσπρες εμφάνισεις. Φορίκουε, ο Πίτερο Φορίκουε, νέο απόκτημα του Ολυμπιακού από την Καλαμάτα. Γανέζος
Έκανε κάτι που δεν χρειαζόταν εκεί. Η ατομική προσπάθεια πρέπει να γίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τρίπλα δηλαδή. Να δώσουμε όμως μικρόφωνο στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Όπως πολύ σωστά είπε, ο τελευταίος αγώνας με την Κόρνικ 1-1 και 2-1 ήταν τα αποτελέσματα. Να δούμε όμως αυτή τη φάση, Αντώνη, να δούμε αυτή τη φάση. Αφήνουν και οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού και ο Αλεξανδρής. Και ο Γκόκιτς άφησε την μπάλα να περάσει μπροστά τους. Ναι, Αντώνη. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς και ο Μελέτης Περσίας, ο συνεργάτης του, τις ανασχετούν και αγωνιούν εύλογα, Αλέξανδρε. Και σηκώνει τα χέρια χαρακτηριστικά ο κύριος Μπάγκεβιτς, επιμένοντας αυτό που έχει ζητήσει σχεδόν από την αρχή του αγώνα. Δηλαδή να βγαίνουν από αριστερά. Ίσως σε κάτι έχει δει ο Μπάγκεβιτς και επιμένει να βγαίνουν από αριστερά. Κάτι που δεν φαίνεται να το ακολουθούν πιστά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και όπως έλεγα πριν, το τελευταίο παιχνίδι το 1987 για τον Ολυμπιακό με την Γκόρνικ. Το πρώτο το 1959 κόντρα στην φημισμένη Μίλαν του Αλταφίνη, όπου είχε και σκοράρει στο 2-2 στο Καραϊσκάκι. Τα γκολ για τον Ολυμπιακό, ο Ιφαντής και ο Παπάζογλου. Περνάμε όμως ξανά στο παιχνίδι μας. Εδώ ο Γκόκιτς. Κρατάει την μπάλα ο Γκόκιτς. Θέλει να μπει στην περιοχή. Κάνει ωραία προσπάθεια. Το σουτ θα σώσει ο Γκάεφ. Ο Φορίκουε καθυστερεί. Θέλει να σουτάρει. Ξανά η μπάλα στον Φορίκουε. Η μπάλα που ίσως βρήκε εκεί και σε ένα χέρι. Παίζεται, είπε ο Νορβηγός. Θα ξαναδούμε σε λίγο τη φάση. Να εδώ ο Φορίκουε. Δεν θα περάσει πάσα του Καραπιάλη. Ανατολάκης. Άτος εδώ ο προπονητής, ο Μπουμπνόφ, ή Μπουμπνόφ όπως μας συστήθηκε. Εδώ τον είδατε, αναγκάστηκε και αυτός να σηκωθεί από την καρέκλα του, να δώσει τις δικές του οδηγίες. Εδώ ξανά. Η μπάλα βρίσκει βέβαια το χέρι του Απάνας, αλλά προσπάθησε να αποφύγει την μπάλα. Ήταν φανερό ότι δεν υπήρχε πρόθεση. Και εδώ η Μοζή στην αντεπίθεση. Δεν θα περάσει μπάλα. Νάτος και ο Σμπουγνόφ. Πασαλής. Τραβιέται προς τα μέσα ο Γεωργάτος. Ίσως έκανε λάθος κίνηση. Ο Πασαλής καθυστέρησε. Ο Γεωργάτος έπρεπε να βγει στην άκρα αριστερά. Ο Φορίκουε, η μπάλα πάνω στη γραμμή. Κάνει καλό κοντρόλ. Και έχουμε κόρνερ. Σύμφωνα με την υπόδειξη του Πέτερσεν. 17χρονος Γκανέζος. Παλεύει, αλλά επαναλαμβάνουμε, η μπάλα δεν είναι εύκολο να περάσει από τους μέσους του Ολυμπιακού στην επίθεση. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα ασφυκτικό pressing man-to-man σχεδόν στο μισό γήπεδο. Γεωργάτος εκτελεί. Μπάλα για τον Ανατολάκη. Αυτός γυρίζει στον Καραπιάλη. Καραπιάλης θέλει να κάνει την τρίπλα. Θα κερδίσει τελικά το πλάγιο. Γυρίζει ο Φορίκουε, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ο Αλεξανδρής. Ντένισιουκ θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Μάχεται ο Ανατολάκης, ζητάει και φάουλ και έχει δίκιο ο διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού. Ναι, να ακούσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Ο προπονητής της Μοζίρ ζεσταίνει εδώ με το νούμερο 7 τον Μαλέβ και από ό,τι φαίνεται σε λίγο θα τον βάλει στον αγώνα, γιατί κοιτάει προς την πλευρά, δίνει και οδηγίες, ενώ βλέπουμε κι άλλο ένα παίκτη της Μοζίρ να ζεσταίνεται. Ναι, θα μας τα πει καλύτερα, Αντώνη, αυτά ο Παναγιώτης Περπερίδης. Τον ακούμε. Στον αγώνα θα μπει ο Βοσκάνοβι. Με τον τρόπο αυτό θέλει να ενισχύσει την αμυντική του γραμμή ο κύριος Μπουκνιόφ. Άλλωστε εκεί βρίσκονται και τα περισσότερα προβλήματα σε έναν εκτός έδρας αγώνα. Επίσης θα μπει και ο Μαλέβ λίγο αργότερα όμως. Εδώ είδαμε ότι με νοήματα προσπαθεί να εξηγήσει στον πνευματικό διαιτή ο κύριος Μπουκνιόφ ότι ποιον παίκτη θα βγάλει, πώς θα γίνει η αλλαγή. Υπάρχουν βέβαια οι ταμπέλες. Ο Φορίκουε, λάθος πάσα. Ξανά ο Φορίκουε μπαίνει στη φάση. Το σουτ, η μπάλα θα φύγει out. Είδαμε ένα σουτ
από τον Βασίλη Καραπιάλη. Και ξανά προηγούμενη φάση. Ενώ τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Κούκαρ. Και θα περάσει ο Βοσκάνοβι. Πριν συμπληρωθεί το ημίωρο. Και ο Μπουκνόφ θα κάνει την πρώτη του αλλαγή. Βοσκάνοβι στη θέση του Κούκαρ. Φάουλ πάνω στον Καραπιάλη. Τζόρτζεβιτς για τον Πασαλή. Πασαλής αλλάζει ξανά για τον Τζόρτζεβιτς. Προλαβαίνει την μπάλα. Θα κάνει και την τρίπλα. Θα βγει η σέντρα. Η κεφαλιά από τον Γκόγκιτς. Να δώσει ο Γκόγκιτς. Ήταν πολύ καλή προσπάθεια από τον Πρέντερακ Τζόζεβιτς. Κοιτάξτε ξανά. Η σέντρα. Σέντρα ακριβίας θα λέγαμε. Και από τέτοια απόσταση. Ο Γκόγκιτς θα πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε. Out. Τρίτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ενώ το 0-0 παραμένει. Τζόζεβιτς. Διακόσμιο επιμένει από δεξιά. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Φορίκουε. Για να δούμε, έπιασε την μπάλα. Προσπάθησε βέβαια να την γυρίσει. Εδώ. Ναι. Θα πάρει την κεφαλιά ο Φορίκουε. Η μπάλα έφυγε out. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει. Πρέπει, επαναλαμβάνουμε, να βρει τρόπο να διασπάσει αυτή την πολυπρόσωπη άμυνα της Μοζίρ. Και είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, το άγνωστος δεν σημαίνει ταυτόχρονα και άσημος. Δεν σημαίνει αδύναμος, δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ομάδα της Πλάκας, πρωταθλητές Λευκορωσίας. Εμείς βέβαια εδώ δίνουμε άλλη διάσταση στα πραγματικά γεγονότα. Και θα λέγουμε ότι πολύ λίγο μας ενδιαφέρουν τα πραγματικά γεγονότα. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία. Η ιστορία εδώ είναι ότι ο Ολυμπιακός, ύστερα από 10 χρόνια στο ντεμπούτο του στο κύπελλο πρωταθλητριών, στο Champions League, αντιμετωπίζοντας την Μοζίρ, συναντάει σοβαρά προβλήματα, ενώ συμπληρώνεται το 34ο λεπτό, χωρίς να έχει φτάσει στο στόχο του, χωρίς να έχει πετύχει γκολ. Να δούμε εδώ τον Φορίκουε. Θα χάσει την μπάλα. Θα μπροστά ο Πέτερσεν. Έχω την εντύπωση ότι είναι καθαρή η φάση, δεν διαμαρτύρεται και ο Φορίκουε. Ανατολάκης, Βαρασάνοβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς που πολύ καλός παίκτης, αλλά ψάχνει να βρει θέση μέσα στο γήπεδο. Για να δούμε εδώ η πάσα του για τον Φορίκουε. Για να δούμε αν αυτή η απειρία των περισσότερων παίκτων του Ολυμπιακού. Ωραία πάσα για τον Αλεξανδρία. Αλεξανδρία του βγαίνει μπροστά, πλασάρει ψηλά. Η μπάλα είναι πάνω από τα δοκάρια. Εδώ Αλέκος Αλεξανδρής, πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης. Με την ευφυΐα του, με το ταλέντο του, με το σπρίτ του, με το πέταγμα που έχει στα 3 μέτρα. Κοιτάξτε, βλέπει ότι ο Γκάεφ είναι εκτός θέσης. Προσπαθεί να τον πλασάρει ψηλά. Σωστός ο σχεδιασμός, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Η επινόηση ήταν καλή από τον Αλεξανδρία, αλλά τον αδίκησε η μπάλα σε αυτή τη φάση. Ναι, ακούμε τον Παναγιώτη Περπερίδη. Έχουμε μια αλλαγή στα man-to-man από την πλευρά του κυρίου Μπουκνιόφ για την Μοζίρ. Ο Λουκάσεβιτς θα αναλάβει πλέον τον Αλέξ Αλεξανδρή. Ο Βοσκανόβι τον Καραπιάλη και ο Πολιακόφ τον Οφορίκουε. Και εμείς ελπίζουμε να μην βγουν αυτά τα μαργαρίσματα του κυρίου Μπουκνόφ.
Για να δούμε όμως τη συνέχεια. Πασαλής επιμένει. Θα χαθεί η μπάλα. Μοζίρ που από τη μέση και κάτω δεν έχει κάνει τίποτε το θετικό. Παραλίγο να κάνει το λάθος ο Βαρεσάνοβιτς. Ο Μπάκεβιτς δίνει οδηγία στον Γιωργάτο. Αντώνη, άκουσες? Ναι, Αλέξανδρε, οι ίδιες οδηγίες από την αρχή, οι ίδιες ακριβώς οδηγίες. Του ζητάει να τραβιέται προς αριστερά και πίσω όταν βγαίνει στην αντεπίθεση Μοζίρ και να βοηθάει από την αριστερή πλευρά. Επιμένει ο Μπάκεβιτς να αλλάξει το σκηνικό των επιθέσεων του Ολυμπιακού. Να περάσουν δηλαδή οι μπαλιές από αριστερά. Ο Ντούσαν Μπάκεβιτς γνωρίζει πολύ καλά ότι ο 12ος παίκτης του Ολυμπιακού, ο κόσμος του δηλαδή, περιμένει αυτό το γκολ για να αλλάξει και η ψυχολογία των παικτών του αλλά και η ψυχολογία της εξέδρας. Μια εξέδρα που, όπως θα είδες και εσύ χθες το βράδυ, έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό το ανεπανάληπτο 5-3 που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και όταν έγινε το 0-3, ο κόσμος του ΠΑΟΚ στάθηκε στο πλευρό του. Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και εδώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού που έχουν έρθει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει βέβαια το άγχος, αλλά αυτό δεν θα σταθεί τροχοπέδι αφού είναι γνωστά τα πλεονεκτήματα που έχει ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μοζίρ. Θα πρέπει βέβαια κάποια στιγμή να τα δείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λευτερόπουλος που δεν έχει γνωρίσει πίεση. Έχει πάρει 3 φορές ή 4 την μπάλα από τον Ανατολάκη. Τζόρτζεβιτς προσπάθησε να βρει τον εφορικό. Πασαλής. Για να δούμε. Θέλει να ξεφύγει ο Γκόγκιτς. Και τελικά η μπάλα είναι κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Τζόρτζεβιτς. Εδώ σπροξήματα του Αλεξανδρή. Παρατηρήσεις από τον Πέτερσεν. Πάει εκεί κοντά στους δύο παίκτες. Πολύ καλό πλάνο. Σκάνοβι. Κεφαλιά από τον Ανατολάκη που δείχνει ότι χτύπησε. Και πρέπει να χτύπησε στην προηγούμενη φάση. Να την ξαναδούμε. Εδώ. Κοιτάξτε. Εδώ θα πάρει την κεφαλιά ο Ανατολάκης. Πέφτοντα χτυπάει στα πόδια ενός αμυντικού της Μοζίρ. Ο Σισόγεφ, όπως με πληροφορεί ο Παναγιώτης Περπερίδης. Εδώ ο γιατρός του Ολυμπιακού Χριστός Δάρας. Υπάρχει διακοπή και υπάρχει μια διακοπή για να ακούσουμε από τον Αντώνη Αντωνόπλο και κάποια ακόμα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Ναι, Αλέξανδρε, να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι το 12ο για το πρωταθλητριόν που έχει δώσει την ιστορία του Ολυμπιακός. 21ος αγώνας ο απόψινός, ενώ ο Αναστόπλος είναι ο παίκτης ο οποίος με 29 συμμετοχές έχει πετύχει 14 γκολ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Επίσης, με τον αγώνα, συγγνώμη σε διακόπτω, Αντώνη, ναι, ναι. Με τον αγώνα εδώ υπάρχει, θα λέγαμε, και κάποια σκοπιμότητα. Είχα την εντύπωση, από αυτό το replay όμως ήταν αρκετά διαφωτιστικό, είχα την εντύπωση ότι ο Ανατολάκης τραυματίστηκε πέφτοντας, αλλά δεν έγινε αυτό. Τραυματίστηκε γιατί ο αμυντικός της Μοζίρ έβαλε τον αγώνα του και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ήταν οπωσδήποτε αδιαθλητική ενέργεια. Το παιχνίδι που ξανάρχισε με τον Καραπιάλη να προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Φορίκουε. Ο Φορίκουε που θα κερδίσει την μπάλα. Περνάει για τον Καραπιάλη. Για να δούμε. Καραπιάλη ξανά στον Φορίκο. Ο Φορίκο που αφήνει την μπάλα να περάσει. Θα τη χάσει όμως. Ξανά η μπάλα στον Καραπιάλη. Πασαλής. Τζόρτζεβιτς για τον Βαρεσάνοβιτς. Θα βγει η σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Νέα μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Ολυμπιακό. Η κεφαλιά από τον Σίνισα Γκόγκιτς. Και εδώ ο Ανατολάκης που επιστρέφει στο παιχνίδι. Θα ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Η σέντρα από τον Βαρεσάνοβιτς. Πολύ καλή σέντρα. Πετάγεται μόνος του και ανενόχλητος ο Γκόγκιτς. Δεν μπορεί να ευνηδιαστεί εκεί. Είναι αρκετά έμπειρος ο Σίνισα Γκόγκιτς. Δεν μπορεί να ευνηδιάστηκε και από αυτή την υπέροχη σέντρα ακριβίας από τον Βαρεσάνοβιτς. Κοιτάξτε, τον βγάζει μόνο του. Πάρα χτυπάει στο κεφάλι του.
και φεύγει out. Καραπιάλης δεν μπορεί να περάσει. Συμπληρώθηκε το 40 λεπτό. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Νέα σέντρα, χωρίς τύχη αυτή τη φορά. Είδατε και τον Μπουμπνόφ, ενώ υπάρχει παίκτης Ολυμπιακού που έχει τραυματιστεί. Ανατολάκης στην κεφαλιά, σηκώνει ο επόπτης, υπάρχει offside. Δεν ξέρω βέβαια πού το είδε το offside. Δεν ξέρω αν δίπλα στον εδώ είναι ο Μίσα Βαρεσάνοβιτς. Προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Ο Ολυμπιακός παίζει ξανά με 10 παίκτες. Έπαιζε με 10 λίγο νωρίτερα, ύστερα από τον τραυματισμό του Ανατολάκη. Το σούτ, η κόντρα, το πρώτο σούτ από πλευράς Μοζίρ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και βέβαια, οι παίχτες της κινούνται πολύ αργά. Ο χρόνος κυλάει για αυτούς. Αλλού κοιτάζει ο Πέτερσεν, νορβηγός διαιτητής. Δεν βλέπει τις καθυστερήσεις. Τελικά το κόρνερ θα εκτελεστεί. Κεφαλιά από τον Γκόγκιτς. Ο Φορίκουε θέλει να κερδίσει την μπάλα. Την κέρδισε όμως ο Βοσκάνοβι. Καραπιάλης θα αφήσει, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Καραπιάλης που πήρε από τον Πασαλή. Ανατολάκης. Καραταΐδης. Γκόγκιτς. Ξανά Καραταΐδης. Κακή συνεννόηση Καραταΐδη και Τζόρτζεβιτς. Η μπάλα έχει βγει. Ήταν μπροστά ο υπόπτης. Καραπιάλης που γυρίζει πολύ πίσω για να κάνει παιχνίδι. Από εκεί όμως είναι εύκολο να κάνεις παιχνίδι. Το θέμα είναι να περάσει έξω από τη μεγάλη περιοχή, να γίνει κατάλληλη πάσα. Εδώ έγινε νέο λάθος. Υπάρχει μεγάλο άγχος, μεγάλη νευρικότητα σκηνής των παιχτών του Ολυμπιακού. Όχι βέβαια αδικαιολόγητο, αλλά μέχρι ένα βαθμό. Ελευθερόπουλος θα μαζέψει την μπάλα και βρίσκει τον Αλεξανδρή. Ωραίο κοντρόλ από τον Αλέκο Αλεξανδρή. Δεν θα μπορέσει όμως να τριπλάρει εκεί. Κάτι που έκανε ο Πολιάκοφ. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Περπερίδη. Ο Μίρσα Βαρσάνοβιτς που μόλις ξαναμπήκε στο παιχνίδι έχει ένα ελαφρύ διάστρεμα στην ποδοκλινική. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τον επηρεάσει στην συνέχεια του αγώνα. Ενώ ο Ανατολάκης στην προηγούμενη φάση είχε χτυπήσει στον Αφιένα. Για να δούμε εδώ τη σέντρα. Ο Γκόγκιτς πετάγεται. Βέβαια έτσι όπως πιάνει την μπάλα. Μάγκεψ που κρατάει το κεφάλι του. Ήταν ο Αλεξανδρής τελικά. Ο Αλεξανδρής. Ενώ σε λίγο θα συμπληρωθούν τα 45 πρώτα λεπτά. Εδώ ο Αλεξανδρής προσπάθησε να πιάσει το σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Το 0-0 παραμένει. Η μπάλα βγήκε και ήταν μπροστά στον επόπτη. Παίζεται όμως είπε ο επόπτης. Γκοροβόη. Πασαλής. Βγαίνει ο Καραπιάλης με την εμπειρία, θα πάρει την μπάλα. Πάσα για τον Τζόρτζεβιτς, για να δούμε. Ένας παίκτης πολύ πληθωρικός. Μπορεί να κάνει μόνος την επίθεση από εκεί, από αριστερά να τριπλάρει. Θα την κάνει την τρίπλα, πατάει την μπάλα, γυρίζει, προσπαθεί να βρει ξεμαρκάζ στο συμπαίκτη του, η μπάλα βγαίνει έξω. Έγινε μια κόντρα. Πασαλής
Γιωργάτος, νέα σέντρα. Εύκολο έργο για τους αμυντικούς Μοζίρ. Ανατολάκης που δίνει για τον Γιωργάτο. Μια άδεμα από την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού. Η σέντρα και μπροστά από τον Αλεξανδρή. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Διετής που κρατάει ένα λεπτό καθυστέρηση. Πασαλής. Ο Φορίκουε. Τζόρτζεβιτς τρώνεται την μπάλα μπροστά του, κάνει την τρίπλα, θέλει να μπει, κρατάει την μπάλα, το σουτ. Η μπάλα είναι out, σύμφωνα και με την υπόδειξη του Πέτερσεν. Εδώ ο νορβηγός διαιτητής. Ωραία κίνηση, ωραία ξεμαρκαρίστηκε ο Τζόρτζεβιτς, αλλά έχει βάλει το σώμα του πίσω. Έτσι όπως ούτε αρεβέμε, η μπάλα δεν μπορούσε να πάει φθενά αλλού, εκτός από εκεί που πήγε. Ωραία πάσα για τον Γιωργάτο από τον Πασαλή. Παράλυση τη σέντρα, ανεκμετάλλευτη και αυτή τη φορά. Ο Φορίκουε και Γκόγκιτς έμειναν πίσω, δεν παρακολούθησαν τη φάση, δεν παρακολούθησαν την προσπάθεια του Γιωργάτου και του Πασαλή. Ίσως ξαναδούμε την προηγούμενη φάση, να καταλάβετε κι εσείς ότι οι δυο επιθετικοί του Ολυμπιακού άργησαν πολύ. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής, ο Νορβηγός Ρουν Πέτερσεν, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με 2 λεπτά καθυστέρηση. Θα κράτησε δικαιολογημένα, υπήρξαν τραυματισμοί από πλευράς Ολυμπιακού. Εδώ ξαναβλέπετε την προηγούμενη φάση. Το γύρισμα από τον Γεωργάτο. Καθυστερεί και ο Φορίκο και ο Γκόγκιτς να πάνε πάνω στην μπάλα. Χάνεται νέα σημαντική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ανοίξει το σκορ. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στον προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτά όμως για το πρώτο ημίχρονο, θα επανέλθουμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Λοιπόν, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει την εμφάνισή στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπάκεβιτς σίγουρα έχει να πει πάρα πολλά στους παίκτες του. Ελπίζουμε ότι αυτή η ξαφνική, αν θέλετε, φυγή του Ίβιτς, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο ο Σέρβος, αλλά από εκεί πέρα αυτή η ξαφνική φυγή του να μην δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα, ψυχολογικά κυρίως προβλήματα, στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Μια ενδεκάδα του Ολυμπιακού που επιζητεί τον γκολ, ίσως θα μπορούσε να και δικαιούται να έχει ένα γκολ σίγουρα από τις χαμένες ευκαιρίες του Παναστάνοβιτς, του Αλεξανδρή και ιδιαίτερα του Γκόγκιτς, ο Γκόγκιτς που βγήκε μόνος του. Εδώ βλέπετε μια άποψη από τις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, ένα Ολυμπιακό Στάδιο που τα φώτα του έσβησαν βέβαια την περασμένη Κυριακή το βράδυ με την τελετή λήξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που χάρισε στην χώρα μας αρκετό μεγαλείο παρά την αντίθετη άποψη του Πρίμο Νεμπιόλο, καθώς τα περισσότερα πράγματα λειτουργήσαν. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι από την Κυριακή το βράδυ μέχρι την Τετάρτη το βράδυ οι άνθρωποι εδώ του Ολυμπιακού Σταδίου κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος, για να φύγουν τα πράγματα όλα και τα μηχανήματα κυρίως που ήταν εντός αγωνιστικού χώρου για να γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εδώ βλέπετε τις προσπάθειες για γκολ και μία του Λόπτσεβ. Ίσως ήταν εκείνη η προσπάθεια που έγινε η κόντρα και η μπάλα έφυγε πάνω, πολύ ψηλά, πάνω από την εστία του Ελευθερόπουλου. Εδώ βλέπετε Αλεξανδρής Γκόγκιτς, ο Φορίκουε και Βαρεσάνοβιτς. Και βέβαια δεν υπάρχει εκείνη η πολύ ωραία σέντρα από τον Γιωργάτο από την αριστερή πλευρά, όπου ο Φορίκουε και Γκόγκιτς καθυστέρησαν να πάνε προς την μπάλα. 40.000 οπαδοί του Ολυμπιακού σε αυτή την πρώτη του εμφάνιση στο κύπελλο πρωταθλητριών, στο Champions League. Βλέπετε και τα κερδισμένα φάουλ. Ύστερα από 10 χρόνια ξανά εδώ, τελευταία φορά με την Κόρνικ σε αυτό το γήπεδο. Υπάρχουν βέβαια εκτός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και αρκετοί επίσημοι. Ας ακούσουμε όμως τον Αντώνη Αντώνοπλο. Πράγματι, Αλέξανδρε, έχουμε αρκετό κόσμο εδώ στα επίσημα. Είναι ο Υπουργός Εργασίας Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιάννης Γουρός, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Παναγιώτης Τζανίκος, ο Πρόεδρος Πολιτικής Άνοιξης Αντώνης Σαμαράς,
ο πρόεδρος φυσικά του Ολυμπιακού, ο Σωκράτης ο Κόκαλης, ο νέος πρόεδρος της ΕΠΑΕ, Στέλιος Φαγκανάκης, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Αλέξης ο Κούγιας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Πολυθρονίου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Καρανταφέρης και ο γνωστός για τα ερυθρόλευκα αισθήματά του ηθοποιός Σπύρος Παπαδόπουλος. Μάλιστα, εμείς εδώ στα δημοσιογραφικά διακρίναμε τον συνάδελφο, τον Θέμα Αναστασιάδη, γνωστός ο πάντως και ο Νίκος Καγανέκης. Γνωστός λοιπόν και ο Θέμος για την αγάπη του στον Ολυμπιακό. 12 προσπάθειες για γκολ για τον Ολυμπιακό, μία για τη Μοζίρ. Η Μοζίρ που δεν έχει δείξει τίποτα επιθετικά. Η Μοζίρ όμως που παίζει απλό ποδόσφαιρο, ουσιαστικό ποδόσφαιρο, έχει φέρει, έχει προβληματίσει αρκετά τον Ολυμπιακό. Καθώς με ένα σύστημα αμυχτής ζώνης και ένα pressing που εφαρμόζει κάτω από τη μεσαία γραμμή, δεν δίνει περιθώρια στους μέσους του Ολυμπιακού να περάσουν την μπάλα στους επιθετικούς. Υπάρχει και ένα man-to-man πάνω στον Αλεξανδρή, τον Γκόκιτς και τον Οφορίκουε. Τώρα κάνουν την εμφάνισή τους οι παίκτες των δύο ομάδων. Σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, χωρίς ουσιαστικά λάθη, η διαιτησία του Πέτερσεν, ίσως κάνα δύο φάουλ που δεν έδωσε υπέρ του Ολυμπιακού. Ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκινάει βέβαια με πολλή αγωνία, με πολλά ερωτηματικά για το τι θα μπορέσει να πετύχει ο Ολυμπιακός. Ναι, ακούμε ξανά τον Αντώνη Αντώνοπλου. Αλέξανδρε, να πούμε ότι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League απόψε γίνονται άλλα 15 παιχνίδια, ενώ απευθείας έχουν προκριθεί η Dortmund, η Juventus, η Real, η Manchester United, η Μονακό, η Bayern, η Eindhoven και η Porto. Οι 8 ομάδες που θα τεθούν επικεφαλής σε ομίλους. Ο Ολυμπιακός, μία από αυτές τις 8 ομάδες θα τις βρει στον δρόμο του. Πάντα με την πεποίθηση ότι θα περάσει την Μοζίρ. Ναι, έχουμε και αλλαγές. Ναι, Αντώνη. Μπάτοβιτς με το νούμερο 23, ο Μπάτοβιτς, και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος με το νούμερο 7 ζεσταίνεται, ίσως μπει αργότερα στο παιχνίδι. Ενώ και βρίσκεται, δίνει οδηγίες στον Τούσαν Μπάγκεβιτς και στον Νινιάδη με το νούμερο 8. Έχουμε αλλαγή, να ακούσουμε τον Παναγιώτη Περπεδίδη. Ο παίκτης που ετοιμαζόταν για τη Μοζίρ από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Μαλεύ, θα περάσει στην θέση του Κούσνιρ. Μαλεύ λοιπόν στο 46. Το νούμερο 7, ναι. Νινιάδη, Αλέξανδρε, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ενώ δεν βλέπω τον παίρνει τη θέση του Καραπιάλη στο χώρο του κέντρου, προφανώς ο Νινιάδης, δεν βλέπω τον Βασίλη Καραπιάλη. Ενώ ο Πάντοβιτς θα πάρει τη θέση του Βαρεσάνοβιτς που τραυματίστηκε. Ναι, Παναγιώτη, ήσουν εκεί όταν τραυματίστηκε ο Βαρεσάνοβιτς. Όπως είπαμε και εκείνη την ώρα, ο Μίρσα Βαρεσάνοβιτς έπαθε ένα διάστρωμα στην ποδοκλινική, το οποίο τελικά δεν του επιτρέπει να συνεχίσει και στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν θα περάσει ο Νινιάδης στη θέση του Καραπιάδη και ο Μπάντοβιτς στη θέση του τραυματία Βαρεσάνοβιτς. Το δεύτερο ημίχρονο που άρχισε. Η πάσα για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής που γυρίζει για τον Οφορίκουε. Θα τρέξει ο Γκόγκιτς από την άλλη πλευρά. Δεν έχει βγει η μπάλα. Γκόγκιτς, η σέντρα. Αλεξανδρής στην κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει out. Εδώ θα ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Ενώ ο διαιτητής ο κ. Πέτερσεν ζητάει από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού να φύγουν πίσω από την εστία του ΚΑΕΦ. Ναι, Αντώνη, ακούμε. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς έχει σηκώσει για ζέσταμα τον Ηλία Πουρσανίδη και τον Νίκο Νταμπίζα. Ίσως ο Γιώργος Ανατολάκης που είχε αισθανθεί κάποιες ενοχλήσεις από τραυματισμό στο πρώτο ημίχρονο να είναι η επόμενη αλλαγή. Θα δούμε στην πορεία. Έχω την εντύπωση ότι δεν πηγαίνουν και τόσο καλά τα πράγματα για τον Μπάγκεβιτς. Του έχουν γίνει λίγο ανάποδα μέχρι στιγμής. Δεν περίμενε να τραυματιστεί ο Βαρεσάνοβιτς. Θα αναγκαστεί να κάνει αλλαγή σε αμυντικό παίχτη καθώς παραμένει αυτό το 0-0. Να δούμε εδώ τον Μπάντοβιτς με τον Πασαλή. Ξανά Μπάντοβιτς.
Η μπάλα πίσω στον Καραταΐδη. Τραβιέται η άμυνα της Μοζίρ. Ατολάκης για τον Πασαλή. Ενώ βγαίνει ο Μπάντοβιτς. Μπαχαφ. Ωραίες επιθετικές αρμοδιότητες. Η κεφαλιά από τον Αλεξανδρή. Η μπάλα στην αγκαλιά του Γκάεφ. Αλέκος Αλεξανδρής. Διαρκής απειλή για την εστία του Γκάεφ, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο για τα δίκτυα. Και χρειάζεται οπωσδήποτε, επαναλαμβάνουμε, την άμεση συμπαράσταση των οπαδών του. 12ος παίκτης που μπορεί να μην επηρεάσει τους παίκτες της Μοζίρα, αλλά οπωσδήποτε θα τονώσει την ψυχολογία των παίκτων του Μπάγκεβιτς. Νινιάδης, ωραίο κοντρόλ, θα κατεβάσει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, περνάει, ίσως αν έπεφτε εκεί, κάνει το γύρισμα. Αχ, ο Νινιάδης εδώ, α, ο Ανδρέας Νινιάδης, έγινε μια προβολή, ίσως λίγο αργότερα ξαναδούμε αυτή την προηγούμενη φάση. Και ακούτε κι εσείς, τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αντιλαμβανόμενοι ότι η ομάδα τους χρειάζεται οπωσδήποτε τον γκολ. Τη βλέπουμε, ίσως θα πρέπει να τη δούμε από ένα replay ακόμα, αν το έχουμε. Αυτό ήταν το replay. Δεν είδαμε λοιπόν την προβολή που έγινε εκεί. Προσπάθησε να αποφύγει τον αμυντικό της Μοζίρ. Ο Νινιάδης μάχεται ο Φορίκο, τελικά θα κερδίσει το πλάγιο. Νινιάδης που προσπάθησε να κρατήσει την ισορροπία του και να βγάλει τη σεντραγή στην μπάλα, αλλά η ζημιά έχει γίνει από αυτή την προβολή. Να, κοιτάξτε, εδώ κοιτάξτε. Βγήκε πάνω του. Αυτό ήταν. Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας και τους τεχνικούς της ΕΡΤ. Η πάσα η κάθετη, το σούτ, η μπάλα, out, το σούτ από τον Αλεξανδρή. Εδώ ο Αλεξανδρής, η μπάλα τελικά έχει κοντράρει, είναι corner, κοιτάξτε, εδώ στο replay έβαλε το πόδι του ο Πολιάκοφ, ξανά η φάση, η μπάλα κοντράρει στο πόδι του Πολιάκοφ, θα φύγει out, νέα σημαντική στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ανατολάκης προσπαθεί, ένας με έναν, είναι όμως ο Κυριάκος Καραταΐδης που για σιγουριά γυρίζει την μπάλα στον Ελευθερόπουλο. Ολυμπιακός που παίζει φουλ επίθεση, δεν έχει και άλλη επιλογή, δεν έχει άλλα περιθώρια. Μπάντοβιτς που θα χάσει την μπάλα, κάνει και φάουλ εκεί. Περισβίλη γυρίζει την μπάλα πίσω. Απάνας. Ασέντρα χωρίς τύχη. Και πλάγιο. Παραλαμβάνουμε ότι η Μοζίρ δεν είναι ο αντίπαλος που φοβίζει τον Ολυμπιακό ή ακόμα κάνεις και την πιο απεσιόδοξη σκέψη ότι μπορεί να τον αποκλείσει. Ωστόσο είναι μια ομάδα που αναλαμβάνουμε που παίζει πολύ πρακτικό ποδόσφαιρο, απλό ποδόσφαιρο. Να δούμε εδώ τον Νινιάδη. Νινιάδης με αυτά τα σπριτ και τα ξαφνικά και τα τεμαράς που έχει, μπορεί να πλαγιοκοπήσει την άμυνα της Μοζίρ. Και από τα πλάγια είδατε ότι έχουν γίνει περισσότερες φάσεις. Η Μοζίρ όμως βγαίνει στην αντεπίθεση. Δυνατή πάσα. Θα βγει. Ο Ελευθερόπουλος θα μαζέψει την μπάλα. Ο Μπάγκεβιτς που τα λέει με τον Περσία. Και βέβαια σκέπτεται αυτή την τρίτη του αλλαγή. Πότε θα την κάνει και ποιον παίκτη θα βάλει. Για να δώσει επιθετικά τις λύσεις που πρέπει και να φτάσει ο Ολυμπιακός στον γκολ. Και μάλιστα στο γρήγορο γκολ, σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 51ο λεπτό, Ολυμπιακός Μοζίρ 0-0, ζωντανή μετάδοση από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
Ναι, το πρώτο παιχνίδι στις 27 Ερεβάνς, ο Φορίκουε, Γκόγκιτς, η μπάλα περνάει από τον Αλεξάνδρη και καταλήγει στον Γκάεφ. Ο Αλεξάνδρης που πιέζει, την ίδια πίεση πρέπει να έχουν και οι άλλοι επιθετικοί του Ολυμπιακού, και ο Γκόγκιτς και ο Φορίκουε. Ο Φορίκουε περνάει για τον Αλεξάνδρη, Αλεξάνδρης που μπαίνει, πέφτει κάτω, παίζεται, λέει ο Πέτερσεν. Έχω την εντύπωση. Εδώ ο Αλεξανδρής, έχω την εντύπωση. Τη βιάστηκε ο Αλεξανδρής. Για να δούμε, η φάση όμως συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα πλάγιο που κερδίζει ο Γιωργάτος. Παναβάνουμε μόνο από τα πλάγια και από δεξιά και από αριστερά. Γιωργάτος, ωραία προσποίηση. Νέα προσποίηση, θα βγει η σέντρα. Η κεφαλιά από τον Εφορίκο, η μπάλα είναι out. Να δούμε ξανά εδώ, για να δούμε. Τραβάει ο Φορίκου εκεί, μπαίνει στη φάση ο Αλεξανδρής, ανοίγει την μπάλα, σπρώχνεται από τον Απάνας, από τον Πολιάκοφ, με συγχωρείτε. Ήταν ο Πολιάκοφ εκεί, σπρώχθηκε ο Αλεξανδρής. Ο Πέτερσεν έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Θεώρησε ότι υπήρξε τζατζάσμα, όμο με όμο, ο Νορβηγός διαιτητής. Και υπέδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ γίνεται φάουλ από τον Γκοροβόη. Άφησε τη φάση να εξελιχθεί ο Πέτερσεν. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. 23χρονος ο Μπόρις Γκοροβόη, μέσος της Μοζίρ. Και έχει φανεί ελάχιστα ο Γεωργιανός, ο Μπερισβίλη. Ο Λέβαν Μπερισβίλη. Έχει πάρει λίγες πάσες. Ο Ζήρ δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα επιθετικά. Παδί του Ολυμπιακού περιμένουν τον γκολ. Όπως βέβαια το περιμένουν παίκτες, όπως το περιμένει ο Μπάγκεβιτς. Να πάρει φωτιά το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Να δούμε εδώ, Φορίκουε. Μάχεται τελικά το πλάγιο. Το δίνει ο Πέτερσεν. Εδώ ο Μπουκνόφ. Που θα πάει, είδατε και τον ρεπόρτερ της ελληνικής τηλεόρασης, τον Παναγιώτη Περπερίδη. Πού πάει ο Μπουμνόφ? Θα φωνάξει κάποιον από τους παίκτες του να κάνει και... Ναι, Αντώνη... Ρωτούσε ο Παγίδης, φώναξε τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος θα είναι η επόμενη αλλαγή του Ολυμπιακού. Να δούμε τελικά ποιον θα αντικαταστήσει. Αυτή θα είναι η τρίτη αλλαγή του Μπουκνόφ. Φάουλ πάνω στον Αλεξανδρή. Αλεξανδρή που τον παίζουν man to man. Οι παίκτες της Μοζίρ. Με δύο παίκτες, ένας μπροστά, ένας πίσω. Το μαρκάρω συνέχεια. Μπάντοβιτς. Πασαλής, ξανά η μπάλα στον Μπάντοβιτς. Φάουλ. Κερδίσει ο Μπάντοβιτς. Ξανά εδώ. Το φάουλ που κερδίζει ο Μπόζνταρ Μπάντοβιτς. Από τον Βοσκανόβη. Μπάντοβιτς. Ο Φορίκο υψηλά. Δεν ανησυχεί ο Γκάεφ, μαζεύει εύκολα την μπάλα και γρήγορα προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Ντένις Γιούκ. Φάουλ δίνει ο Πέτερσεν σε αυτή την προηγούμενη προσπάθεια του Ανατολάκη. Εδώ Ανατολάκης, η μπάλα που μένει στους παίκτες της Μοζίρ. Τζόρτζεβιτς,
που δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό του. 56 λεπτό, το 0-0 παραμένει. Τζόρτζεβιτς, δεν πέρασε η πάσα του για τον Αλεξανδρή. Παίχτες Μοζίρ που κρατάνε την μπάλα. Μπερισβίλη για τον Ντένισιουκ. Ξανά ο Μπερισβίλη. Γκόγκιτς δεν προλάβε. Προσπάθησαν να παίξουν το 1-2. Παίχτες της Μοζίρ, ο Ντένισιουκ με τον Μπερισβίλη. Χάθηκε όμως η μπάλα. Ενώ για τον Ολυμπιακό χάνεται σημαντικός χρόνος. Πασιαλής, σηκώσει την μπάλα ψηλά. Γκόγκιτς που μάχεται. Όλα αυτά χωρίς αντίκρισμα. Και Πολιάκοφ. Πέταξε την μπάλα πλάγια. Πασαλής. Μπάντοβιτς. Νέα σέντρα. Δεν θα περάσει μπάλα. Ακούτε τις φωνές του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Είναι δικαιολογημένες. Έχει δίπλα του πάντα τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Του δίνει οδηγίες. Πασαλής. Ανοίγεται ο Γεωργάτος. Ο Νινιάδης ήταν. Νινιάδης εδώ. Θα κάνει το σουτ. Δυνατό σουτ. Η μπάλα. Είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Με αυτό το εκπληκτικό σουτ και την εκπληκτική επινόηση από τον Ανδρέα Νινιάδη, όπου κράτησε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, προσποιήθηκε θα πασάρει. Γύρισε, βρήκε το καλό του πόδι το αριστερό, έπιασε μια φωτοβολίδα σαν αυτές που βλέπετε και έχουν ανάψει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση και το γκολ. Ο Νινιάδης, δυνατό σουτ, ευνηδιάστηκε ο Κάεφ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Η μπάλα στα δίκτυα της Μοζίρ, είναι το 1-0, είναι το γκολ που περίμεναν, επαναλαμβάνουμε, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Μπάγεβιτς για να πάρει αυτό το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας φωτιά. Ασύλληπτο το σουτ, ναι, να τελειώσουμε αυτό το γκολ. Από τον Ανδρέα Νιάδη, ασύλληπτο το σουτ από τον μικρόσωμο μέσο του Ολυμπιακού. Στο 59 λοιπόν ο Ανδρέας Νιάδης ανοίγει το σκορ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ακούμε αμέσως τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Όντως μεγάλη ανακούφιση, Αλέξανδρε, για όλους τους ερυθρόλευκους που παρακολουθούν το παιχνίδι και όσους βρίσκονται εδώ στο ΆΚΑ, αλλά και τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Η έκφραση του προσώπου του ήταν χίλιες λέξεις στην κυριολεξία. Χτύπησε στην πλάτη τον Τάκη τον Περσία και τον Στέλιο Γιαννακόπουλο και έδειξε να ανακουφίζεται ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά τον γκολ που πέτυχε ο Μιάδη. Εδώ έχουμε ένα φάουλ του Ανατολάκη, ενώ θα κάνει και την και η τρίτη αλλαγή και για τις δυο μας. Για να δούμε, ο Μπουκνόφ, ναι, θα βάλει τον, όπως με ενημερώνει ο Παναγιώτης Περπερίδης, τον, ναι, ναι. Μπανούλα αντί του Ντένισιουκ. Ο Μπανούλα αντί του Ντένισιουκ. Ενώ εσείς βλέπετε εδώ τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Έγινε μια φάση μπροστά στην εστία του Ελευθερόπουλου. Ο Ελευθερόπουλος βέβαια μπλόκαρε την μπάλα. Ενώ γινόντουσαν, μάλλον είχε... Δεν έχουν γίνει ακόμα οι αλλαγές, για να δούμε όμως. Νινιάδης το φάουλ. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Ναι, να ακούσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος παίρνει τη θέση του Οφορίκουε. Μια απόφαση που την πήρε ο Μπάγκεβιτς στην κυριολεξία πριν από δευτερόλεπτα, αφού ο βοηθός διαιτητής του Πέτερσον ρώτησε τον Τάκη τον Περσία
ποια θα είναι η αλλαγή και του είπε wait. Ο Τάκης να συνονοηθεί με τον Ντούσαν Μπάκεβιτς και ο Μπάκεβιτς πριν από δευτερόλεπτα είπε να αποφάσισε να βγάλει από το παιχνίδι τον Χωρίκου. Ο 17χρονος που προσπάθησε, αλλά δεν θα λέγαμε ότι σε καμία περίπτωση πλησίασε την απόδοση που θα ήθελε να έχει και ο ίδιος και ο Ντούσαν Μπάκεβιτς. Έχω την εντύπωση, Παναγιώτη, ότι τραυματίστηκε και βγήκε ο Βοσκανόβι, έκανε αλλαγή στην αλλαγή. Ναι, αυτή η αλλαγή έγινε την τελευταία στιγμή καθώς ο Βοσκάνοβι χτύπησε και αυτή τη στιγμή του έγινε και μία ένεση. Έτσι, την τελευταία στιγμή ο προπονητής της Μοζίρ αποφάσισε να κάνει μία μικρή αλλαγή στην αλλαγή. Αλλαγή στην αλλαγή λοιπόν για τον Μπουκνόφ. Ανατολάκης, δεν θα περάσει μπάλα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού σαφώς παίζουν πιο ελεύθερα τώρα. Γιανακόπουλος που πήρε την θέση του Οφορικού. Τζόρτζεβιτς, Νινιάδης, Μπάντοβιτς. Από τα πλάγια πάλι. Η κεφαλιά από τον Κόκκιτς, το δεύτερο γκολ. Είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Πριν περάσουν 2,5 λεπτά από το γκολ του Νινιάδη, ο Σίνισα Κόκκιτς βρίσκει αυτή τη φορά το δρόμο για τα δίχτυα. Είναι το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ύστερα από την σέντρα του Μπάκεβιτς, του Μπάντοβιτς, σέντρα ακριβίας. Ο Κόκκιτς θα πεταχτεί στην πορεία της μπάλας, θα σημαδεύσει σωστά. Θα κάνει το 2-0. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Η σέντρα του Μπάντοβιτς πιο ψηλά από το προσωπικό του αντίπαλο. Ο Κόκκιτς δεν μπορεί να κάνει τίποτε ο Κάεφ. Είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Και ξανά από άλλη κάμερα το γκολ του Κόκκιτς. Στο 59 ο Νινιάδης το 1-0, στο 63 ο Κόκκιτς το 2-0. Ωραία τρίπλα από τον Αλεξανδρή, δεν υπάρχει offside. Θα βγει όμως ο Γκάεφ, θα μαζέψει την μπάλα μπροστά από τον Κόκκιτς. Και βέβαια τώρα η Μοζίρ, μετά από αυτό το δεύτερο γκολ, θα υποχρεωθεί. Μαζεύει την μπάλα ο Ελευθερόπουλος, πολύ σωστά. Δεν ήταν πάσα προς τα πίσω, ήταν απόκρουση του Ανατολάκη. Έστω και κάπως άτσαλη, αλλά ήταν απόκρουση. Και ένας διαιτητής που ξέρει από ποδόσφαιρο, γνωρίζει ποιες είναι οι αποκρούσεις και ποια είναι τα κυρίσματα στον τερματοφύλακα. Και είναι πολύ σημαντικό ο διαιτητής να έχει παίξει ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία πάσα για τον Γιανακόπουλο. Η σέντρα, η μπάλα στο δοκάρι από την κεφαλιά του Κόκκιτς. Ο Αλεξανδρής προβλημένοι. Δύο γκολ και ένα δοκάρι. Ό,τι καλύτερο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Κόκκιτς κουτάκι με την τύχη του. Γιωργάτος, πολύ ωραία σέντρα. Και η μπάλα είναι κόρνερ. Εδώ ξανά η σέντρα από το Στέλιο Γιανακόπουλο. Ο Κόκκιτς στην κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Γκάεφ. Νέα σέντρα, θα κόψει ο Σισόεφ. Ο Πανίψιλος εκεί, Σισόεφ, έχει δώσει πολλές λύσεις. Αλλά με αυτό το δεύτερο γκολ, η Μοζί θα πρέπει να εγκαταλείψει αυτή την αμυντική τακτική της και να βγει μπροστά για να πετύχει κάτι καλύτερο. Αν μπορεί να το πετύχει βέβαια, με έναν Ολυμπιακό που έχει ξεκινήσει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Έχει πετύχει δύο γκολ, ένα δοκάρι, μια χαμένη ευκαιρία. Ένας Ολυμπιακός μεταμορφωμένος, καμία σχέση με αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Αντώνη, κάτι ήθελες να πεις? Ναι, Αλέξανδρε, οι αλλαγές του Ντούσαν Μπάκεβιτς, ο Μπάντοβιτς και ο Γιανακόπουλος έδωσαν φρεσκάδα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ξέχασε τον Νινιάδη.
Και τον Νιάδη βέβαια που, ήταν, που είναι ο ρυθμιστής στο χώρο του κέντρου. Δεν είναι μόνο ο ρυθμιστής Αντώνη. Ο Νιάδης με αυτή την καταπληκτική ενέργεια που έκανε, ενέργειες που τους κάνουν μεγάλοι παίκτες. Όταν αποφάσισε να πάρει την μπάλα μόνος του, ήταν αυτή η ατομική ενέργεια που λέγαμε ότι χρειαζόταν ο Ολυμπιακός έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΚΑΕΦ. Για να δούμε πασαλής. Ωραία πάσα για τον Πάντοβιτς. Ο Πάντοβιτς θα γυρίσει και το 3-0. Το 3-0 από το Σίνιτσα Γκόγκιτς. Και ο Μπάγκεβιτς που θα εγκαταλείψει αυτή την ολίγια ψυχραιμία και ηρεμία που το διακρίνει στα περισσότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Επέστρεψαν όχι μόνο το χαμόγελο, ηρεμία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Η αυτοπεποίθηση και ξανά το 3-0. Η συρτή σέντρα από τον Μπάντοβιτς πετάει τον Γκόγκιτς στην πορεία της μπάλας. Θα τη στείλει στα δίκτυα της Μοζίρ. Είναι το 3-0. Τρίαμβος για τον Ολυμπιακό. Εδώ ξανά. Βέβαια δεν βλέπουμε τον δημιουργό αυτής της φάσης, τον Πέτρο Πασαλή. Από αυτόν ξεκίνησε τον γκολ. Έβγαλε πολύ ωραία πάσα στο κενό χώρο για τον Μπάντεβιτς. Είχαμε πει για τις πλαγιοκοπήσεις. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει από τα πλάγια. Το δεύτερο γκολ του Γκόγκιτς το 67. Ο Ολυμπιακός που πρέπει να παίξει από τα πλάγια για να διασπάσει αυτή την πολυπρόσωπη άμυνα. Ήταν αυτό που ζήταγε ο Μπάγκεβιτς, όπως ενημερώνει ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Εδώ ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς με τον Τάκη Περσία, τον Μπουρουζίκα, τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Δάρα και τους αμπλωματικούς. Ήταν αυτό που όταν οι παίκτες του Ολυμπιακού κατάφεραν να πειθαρχήσουν, να ελέγξουν τα νεύρα τους και το άγχος τους, έφτασαν τελικά σε αυτό το 3-0. Ο Γκόγκιτς θα κερδίσει την μπάλα. Σισόεφ γυρίζει πίσω στον Γκάεφ. Εδώ ο Μπουκνόφ καθόλου ευχαριστημένος. Εγκατέλειψε και αυτός τακτική της ηρεμίας και της καρέκλας. Σηκώνεται αρκετές φορές από τον πάγκο του. Η ομάδα του χάνει με 3-0. Βλέπετε και τον φωτεινό πίνακα του Ολυμπιακού Σταδίου. Ένα Ολυμπιακό Στάδιο που έχει πάρει φωτιά από τους 40.000 και πλέον οπαδούς του Ολυμπιακού. Σε αυτό το πρώτο παιχνίδι των Ερυθρολεύκων ύστερα από 10 χρόνια στο Champions League. Τα 3-0 που του δίνει αυτοπεποίθηση για τη ρεβάνς. Ωραία πάσα. Ο Αλεξανδρής προσπάθησε να κάνει το τακουνάκι, δεν τα κατάφερε. Δεν έπιασε το τακουνάκι για τον Γεωργάτο. Ο Γεωργάτος του δίνει το χέρι του. Μπάντοβιτς με τον Γιαννακόπουλο. Τα πολύ δυνατή πάσα για τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού με το δικό τους παλμό προσπαθούν να εμψυχώσουν την ομάδα του Μπάγκεβιτς. Προσπαθούν. Ναι, Αντώνη. Ανδρέο, ο Μπάγκεβιτς φώναξε στον Τζόρτζεβιτς και του έδωσε οδηγίες να μην φεύγει από το χώρο της μεσαίας γραμμής και δεξιά-αριστερά κινείται ο Νινιάδης και δεξιά ο Τζόρτζεβιτς. Να μην μετακινείται. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Νινιάδη. Ο Νινιάδης κάνει νέα προσποίηση. Γυρίζει μπροστά από τον Γκάεφ. Η μπάλα έξω. Η σέντρα. Γκόγκιτς. Η μπάλα χτυπάει στο κέρι του. Σωστή απόφαση από τον Πέτερσεν. Και λέμε αυτό για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ότι στο δεύτερο ημίχρονο με το ξεκίνημα έγιναν ο 10ος παίκτης της ομάδας τους. Αλλά και τώρα συνεχίζουν να παροτρύνουν τους ερυθρούς τους και δεν πρέπει βέβαια οι παίκτες του Μπάγκεβιτς να επαναπαυθούν σε αυτό το 3-0. Οι μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη και εντός και εκτός έδρας, αλλά κυρίως εντός έδρας, πετυχαίνουν όσα γκολ μπορούν περισσότερα στην έδρα τους, τόσο ώστε να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο στη ρεβάνς. Οι παίκτες της Μοζίρ τα έχουν χαμένα. Βέβαια, είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο ότι ακολούθησαν μια σκληρή αμυντική τακτική.
Το παιχνίδι βέβαια δεν έχει τελειώσει. Μοζίρ που βγαίνει μπροστά, αλλά εδώ ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Φούρας, με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Σγουρό, και ο κύριος Κούγιας, πρόεδρος ΣΑΕΚ, στα επίσημα. Είδατε και τον κύριο Κόκαλη μπροστά εκεί, στις θέσεις των επισήμων, σαφώς ικανοποιημένος, ο πρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός. Φάουλ υπέρ της Μοζίρ. Νορβηγός που έχει πλησιάσει το άριστα, βέβαια σε ένα παιχνίδι που δεν έχει δύσκολες φάσεις, που δεν έχει αντιαθλητικά μαργαρίσματα. Μοζίρ, είπαμε ότι πρέπει και αναγκάζεται βέβαια να βγει μπροστά. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που οφείλει πολλά στον Αντρέα Νιάτη. Ήταν ο παίχτης που άνοιξε τον χώρο, τον γκολ, με μια μοναδική προσωπική ενέργεια. Για να δούμε εδώ. Μπάντοβιτς θα προλάβει. Δεν θα προλάβει όμως ο Γιανακόπλος. Ο Λιάκοφ. Βγήκε μπάλα έξω. Και εδώ ένας οπαδός του Ολυμπιακού, ασυνήθιστος βέβαια. Η μπάλα που πέρασε πάνω από τον Γιανακόπλο. Περίτεχνη ενέργεια, περίτεχνη τρίπλα. Προσπάθησε να βρει τον Αλεξανδρή. Ο Γιανακόπλος έκανε πολύ όμορφη προσπάθεια στο ξεκίνημα. Αλλά στη συνέχεια, εδώ ο Γεωργάτος. Βιάζονται οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό το 3-0 έπρεπε να τους δώσει βέβαια διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική επιλογή στην επίθεση. Όχι βιαστικές ενέργειες, βιαστικές πάσες στους καινούς χώρους. Σίγουρα η μπάλα. Λέγαμε για τον Νιάδη λοιπόν ότι με αυτή την περίτεχνη ενέργεια, μια ενέργεια που χρειαζόταν από το πρώτο ημίχρονο από κάποιον από τους παίκτες του Ολυμπιακού έξω από την αντίπαλη περιοχή, να κάνει την τρίπλα, να κάνει τη σωστή κίνηση, έφερε την μπάλα στο αριστερό του πόδι και ραπνοβόλησε τον Κάεφ. Και από εκεί πέρα ήρθε η σειρά του Κόγκιτς, πέτυχε δύο γκολ. Τώρα τι σχέση έχει ο ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη και όλα αυτά, εμείς βέβαια δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα καταλάβουμε ποτέ. Γιωργάτος, το σούτ του Γιωργάτου, η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 4-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που γνωρίζει μοναδικές στιγμές εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ασύλληπτη ενέργεια από τον Γρηγόρη Γιωργάτο, κοιτάξτε τι έκανε εδώ. Έκανε την τρίπλα έξω από τη μεγάλη περιοχή στη γωνία, σημάδευσε σωστά, πέρασε την μπάλα κάτω από τα χέρια του Κάεφ, έκανε το 4-0. Να εδώ ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης, στο 75. Ο Γρηγόρης Γιωργάτος θα κάνει το 4-0. Και θα παρατήσατε κι εσείς ότι δεν υπάρχουν ακρότητες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ελπίζουμε να μείνουν έτσι τα πράγματα μέχρι το τέλος. Έχουν δοθεί οδηγίες από την ΠΑΟ Ολυμπιακός, όπως και χθες η οπαδή του ΠΑΟΚ. Η UEFA είναι πολύ αυστηρή με τις ελληνικές ομάδες. Το κοντρόλ από τον Γιανακόπλο, το σουτ, ο Γκάεφ θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Στέλιο Γιανακόπλο, χειροκροτήματα από τον Μπάγεβιτς. Ο Στέλιος Γιανακόπλος που δεν είναι αμυντικός, είναι μέσο επιθετικός. Νινιάδης
Μπάντοβιτς. Πασαλής. Γιωργάτος στη σέντρα. Ο Γκάιφ θα μπλοκάρει την μπάλα, ήταν απόκρουση. Μπάγεβιτς που φώναζε στον Μινιάδη. Λίγο νωρίτερα κάναμε μια διακοπή για το τέταρτο γκολ του Ολυμπιακού, του Γρηγόρη Γεωργάτου. Αντώνη, ήθελα να ακούσω ξανά και να ακούσω και τις τηλεθεατές τι είπε ο βοηθός διαιτητή σε αυτό το μικρό παιδί, το άτομο ειδικές ανάγκες. Ναι, εδώ όπως αν η κάμερα μας έπαιρνε τώρα βρίσκεται ένας ερυθρόλευκος οπαδός άτομο με ειδικές ανάγκες, το οποίο κάθεται δίπλα από τον Μπάγκεβιτς, ήρθε μετά τα τρία γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός ενθουσιασμένος. Και ο τέταρτος, ο βοηθός διαιτητής του Πέτερσον, ο Νορβηγός, ήρθε, ρώτησε τον το Χούρογλου στα αγγλικά εάν ποιος είναι αυτός που βρίσκεται με το καροτσάκι εδώ, του εξήγησε και πλησίασε ευγενικά και είπε στον οπαδό του Ολυμπιακού να κάνει λίγο πιο πίσω. Ο Μπάγκεβιτς σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα έλεγε στον νεαρό οπαδό του Ολυμπιακού να πάει πιο πίσω. Ο Νορβηγός τέταρτος βοηθός γιατί ήθελε να διατηρήσει το πρωτόκολλο. Νινιάδης, ωραία πάσα για το Κόκκιτς. Το πλασέ και η μπάλα out. Ήταν ο Αλέκος Αλεξανδρής τελικά που έχασε αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Για να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ κοιτάξτε, άψογο κοντρόλ από τον Αλεξανδρή, θα πλασάρει. Επίσης άψογα θα λέγαμε, αλλά η μπάλα δεν τον θέλει. Το είχαμε επισημάνει και από το πρώτο ημίχρονο. Κοιτάξτε, θα πάρει με μοναδικό τρόπο την μπάλα, θα την κοντρολάρει, θα πλασάρει, αλλά η μπάλα θα φύγει out. Αυτή ήταν η 7η προσπάθεια του Αλεξανδρή για γκολ. Και το 4-0 βέβαια με θρίαμβος για τους ερυθρόλευκους. Ύστερα από 10 χρόνια μπαίνουμε το δεξί στο κύπελλο μεταλλευτών, στο Champions League. Σιγουρεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόκρισή τους. Πάνε χωρίς ιδιαίτερο άγχος στο Μοζίρ, όπου στις 27 Αυγούστου θα γίνει ρεβάς, 29 είναι η κλήρωση. Και στις 17 Σεπτεμβρίου η πρώτη αγωνιστική του Champions League. Πάγκος της Μοζίρ έχει αποδεχθεί την πραγματικότητα. Μπάντοβιτς. Μάγκεβιτς που ζητάει και άλλο γκολ και πολύ καλά κάνει. Και πρέπει να το ζητήσουν και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιαννακόπουλος. Δεν έχει γίνει ακόμα διεθνής, αλλά έχω την εντύπωση ότι την απόδοση που είχε πέρυσι, και αν βέβαια παραμείνει η απόδοση του σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, τα κουνάκια από τον Μιάδη για τον Γιαννακόπουλο. Τόσο πολυχρονή που είναι εδώ, τον βλέπει. Ωραία κίνηση από τον Γιαννακόπουλο, θα κάνει την προσποίηση, νέα προσποίηση, προσπαθεί να περάσει, βγάζει την μπάλα στον Πασαλή, ο Πασαλής βγάζει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όμως δεν ήταν ο Αλεξανδρής. Ναι, να δώσουμε μικρόφωνο στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Παρά το 4-0, ο Μπάγκεβιτς ζητάει γρήγορες επιστροφές και από τον Γιαννακόπουλο και από τον Νινιάδη. Βέβαια, στη ρεβάνση στις 27 Αυγούστου είναι καλύτερα να πάει χωρίς απώλειες στη Λευκορωσία. Γι' αυτό και επιμένει στους παίκτες να έχουν γρήγορες επιστροφές σε αντιπιθέσεις Μοζίρ. Αυτό το 4-0 έχει φέρει πνηλία στον νεαρό οπαδό του Ολυμπιακού. Επέστρεψαν τα χαμόγελα, η αισιοδοξία, η ηρεμία και η πνηλία, αν μάλιστα έχεις κάνει και ταξίδι για να είσαι Ολυμπιακός Στάδιος Αθήνας, είναι δικαιολογημένη. Εδώ βλέπετε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Σοκράτη Κόκαλη, κ. Λούβαρης, πίσω του Πέτρος Κόκαλης, Θωμάς Μητρόπουλος.
Μπάγκεβιτς όρθιος. Πέρασε η μπάλα από τον Γκόγκιτς. Και να ακούσουμε βέβαια και τον Παναγιώτη Περπερίδη. Υπάρχει αρκετή ησυχία εκεί, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Αυτό που μπορούμε να πούμε μόνο από τον πάγκο της Μοζίρ είναι ότι ο Αλεξάνδρ Μπουκνόφ έχει απογοητευτεί εδώ και πολλή ώρα, όταν είδε ότι και το τελευταίο του χαρτί ο Μπανούλ κάηκε. Και αυτό γιατί η μπάλα δεν μπορούσε με τίποτα να περάσει από την αριστερή πλευρά της επίθεσης της Μοζίρ. Το 0 στο ενεργητικό της Μοζίρ βέβαια δεν του δίνει καμία ελπίδα για την ρεβάνς. Μάλιστα. Ανατολάκης είναι ο αποδέχτης των χειροκροτημάτων από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Τρεσάρισε εκεί τρεις φορές. Νινιάδης, πολύ ωραία πάσα. Γκόγκιτς, η σέντρα. Θα έπρεπε να βγει παίχτης εκεί στο δεύτερο δοκάρι. Τελικά τρέχει ο Γιαννακόπουλος. Κάνει τις προσποιήσεις, ανοίγει την μπάλα. Η μπάλα που δεν βγαίνει, θα γυρίσει. Ο υψηλός όμως εκεί, ο Σεφ, θα παραχωρήσει πλάγιο. Γιαννακόπουλος με τον Πασαλή. Πασαλής σέντρα, Αλεξανδρής στην κεφαλιά και είναι το 5-0. Έσπασε η κίνια για τον Αλέκο Αλεξανδρή. Αυτή τη φορά η στρογγυλή θέα του χαμογέλασε. Ύστερα από αυτή την σέντρα του Πέτρου Πασαλή, εδώ βλέπετε τον Μιάδη και τον Αλεξανδρή και τον Γκόγκιτς. Είναι και οι τρεις σκόρες του Ολυμπιακού σήμερα και οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Και ξανά η προηγούμενη φάση. Πασαλής σέντρα ακριβίας. Μπαίνει σφίνα και ο Αλεξανδρής θα πάρει την κεφαλιά. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Γκάεφ που έκανε μια απεγνωσμένη έξοδο. Θα σημειώσει το 5ο γκολ του Ολυμπιακού. Ναι, Αντώνη. Γκολ του Αλέκου Αλεξανδρή. Ο Τσιμπάγκεβιτς σηκώθηκε, πανηγύρισε. Είπε επιτέλους τα κατάφερε και χάιδεψε στο κεφάλι ευτυχισμένο στο νεαρό που βρίσκεται δίπλα του με το καροτσάκι. Νινιάδης. 6 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ζωντανή μετάδοση από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο κύπελλο πρωταθλητριών. Αντίπαλος του η Μοζίρ. Και ένα σουτ από τον Μπερισβίλη. Το μεγάλο όνομα της Μοζίρ, Γεωργιανός, ποιος όμως σήμερα έμεινε πολύ μακριά από τη διάκριση. Ωραία προσπίση από τον Γιαννακόπουλο. Έρχεται όμως ο Σισόεφ να παραχωρήσει πλάγιο. Το 5-0 που οπωσδήποτε δεν επιδέχεται και πολλές αντιρρήσεις και πολλές αποβολές. Για να δούμε όμως και αυτή τη φάση. Γιαννακόπουλος καθυστερεί καθώς ήταν μαρκαρισμένος ο Αλεξανδρής. Ο Αλεξανδρής που του ζητάει την μπάλα. Γιαννακόπουλος που γυρίζει στον Νινιάδη. Νινιάδης που κάνει την τρίπλα. Θα χάσει την μπάλα όμως. Ενώ ζήτησε τον Πασαλή να παρέμβει. Ο Νινιάδης δεν είχε δίκιο. Με δικαιολογημένες φωνές του Μπάγκεβιτς. Και βέβαια Μοζίρ επιθετικά που δεν έχει κάνει ακόμα σε φταί. Ωραία πάσα του Γκόγκιτς για τον Μπάντοβιτς. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό το 5-0 και μαθηματικά τουλάχιστον εξασφαλίζει την πρόκριση στον Ολυμπιακό. Θα μπει σε όμιλο, όπως σε όμιλο είχαν μπει και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός που κατάφερε να κερδίσει πρώτα απ' όλα τον κακό του εαυτό στο πρώτο ημίχρονο. Και αφού νίκησε αυτό τον κακό του εαυτό και τον άφησε στα αποδυτήρια, έκανε ένα comeback με 5 γκολ. Και άφησε βέβαια την Μοζίρ με την ανάμνηση μιας καλής αμυντικής τακτικής στο πρώτο ημίχρονο.
ό,τι καλύτερο δηλαδή μπορούσε να αποκομίσει η πρωταθλήτρια Λευκορωσίας εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δεν θα περάσει μπάλα, ανήσυχος ο σκηνοθέτης μας, ο Κώστας Περπερίδης. Μιλάει με τους δύο ρεπόρτερ στον αγωνιστικό χώρο, τον Αντώνη Αντωνόπουλο και τον Παναγιώτη Περπερίδη. Ζητώντας να μάθει αν θα υπάρχει ρεπορτάζ, και βέβαια θα υπάρχει ρεπορτάζ. Αυτό το 5-0, στροφή του Ολυμπιακού στερα από 10 χρόνια. Θέλει ρεπορτάζ και πολύ ρεπορτάζ. Ναι, δεν, έχω την εντύπωση εγώ, Παναγιώτη, ότι δεν θα πρέπει και εσύ να πας προς την πλευρά, στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο κύριος Μπουμπνόφ, ό,τι έχει να πει θα το πει εκεί στην επίσημη press conference. Δεν έχει να πει και πολλά πράγματα βέβαια, από το να εξάρει το γεγονός της πολύ καλής επιθετικής προσπάθειας του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Νινιάδης. Μικρός αλλά θαυματουργός. Άνοιξε το χώρο τον γκολ. Έλυσε τα πόδια των συμπαικτών του. Αυτό το ασύλληπτο γκολ που πέτυχε. Στη βολίδα. Για να δούμε εδώ πάλι έξω την περιοχή. Θα σουτάρει. Η μπάλα όμως αυτή τη φορά θα φύγει out. Καλή κίνηση, καλή ενέργεια από τον Ανδρέα Νιάδη. Εδώ ξανά. Προηγούμενη φάση. Θα του φύγει λίγο η μπάλα στο κοντρόλ. Αναπήδησε μπροστά του. Δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε. Η μπάλα έφυγε out. Η εμπειρία λοιπόν λείπει από τους περισσότερους παίκτες του Ολυμπιακού. Άδεμε εδώ τον Γιαννακόπουλο. Ταχύτατος, δυσδυτικός, επινοητικός. Στον Γιαννακόπουλος δίνει λύσεις. Είτε ο Μπάγκεβιτς τον χρησιμοποιεί από την αρχή, είτε τον χρησιμοποιεί σαν αλλαγή. Εδώ ο Πίτερ Φορίκουε, που επαναλαμβάνουμε, πάλεψε και δίπλα του Ηλίας Προσανίδης. Και αυτός έχει θέση στην ενδεκάδα, όπως και ο Μαυρογεννίδης βέβαια. Στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Αλλά όλα αυτά ο Μπάγκεβιτς θέλει να τα βάλει σε μια σειρά. Είναι από τους ανθρώπους που δεν βιάζονται. Κοντρολάρει την κάθε του κίνηση. Και κοιτάξτε εδώ ο Αλεξανδρής, που θα γυρίσει να μαρκάρει. Και χειροκροτείται βέβαια. 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Εδώ ο Αλέκος Αλεξανδρής. Ο άνθρωπος που πέτυχε το 5ο γκολ. Ο άνθρωπος που είναι κατ' εξοχήν επιθετικός παίκτης. Γύρισε όμως εδώ να μαρκάρει. 20 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα. Και βέβαια λογικά αυτή η ομάδα έχει φτάσει σε αυτό το 5-0. Εδώ ο Σαμπανάσοβιτς με την πλούσια εμπειρία με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα στο Champions League, αλλά ο Μπάγκεβιτς τον άφησε στον πάγκο. Άφησε στον πάγκο και τον Ήλια Ήβιτς, ο οποίος έφυγε. Και αυτή τη στιγμή ο Τίος Πέτερσεν σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος τριαμβευτής της βραδιάς με 5-0. Ναι, μικρόφωνο στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Έχω δίπλα μου τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Κύριε Μπάγκεβιτς, ο Ολυμπιακός άφησε τον κακό εαυτό του στα αποδυτήρια και θριάμβευσε. Δεν θα έλεγα ότι άφησε το κακό του, αλλά στο πρώτο μήνυμα αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα άγχος που δεν έπρεπε να έρθει. Και είχαμε κίνηση λάθος, δηλαδή δεν είχαμε κίνηση αυτή που έπρεπε να έχουμε. Μας χρειάστηκε ένα γκολ που θα μας βγάλει αυτό το άγχος, που πετύχαμε πολύ γρήγορα στο δεύτερο μήνυμα και μετά ήταν πιέρθο. Δικαιωθήκατε, κύριε Μπάγκεβιτσε. Στο δεύτερο μήνυμα εξαρτήρια στους παίκτες, γιατί και σε αυτούς που στο πρώτο μήνυμα, αλλά ιδιαίτερα στο δεύτερο, ότι σε λίγο κίνηση και αυτό το άγχος που αφήσαμε στα ποτήρια αρχίζανε να είναι αυτοί που πραγματικά και είναι. Δικαιωθήκατε σε αυτά που λέγατε για την Μοζίρ, ότι ήθελε ιδιαίτερη προσοχή. Πιστεύετε ότι η ρεβάνση 27 Αυγούστου θα είναι τυπική διαδικασία για τον Ολυμπιακό μετά το 5-0? Εντάξει, 5-0 είναι αρκετά καλό σκορ, αλλά πάντα πρέπει να είμαστε σοβαροί και πιο σοβαροί σε τέτοιες στιγμές. Ευχαριστώ πολύ.
Να δώσουμε μικρόφωνο όμως στον Παναγιώτη Περπερίδη. Ναι. Ανδρέα Νινιάδη, στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός εγκλωβίστηκε στην άμυνα της Μοζίρ, όμως με την είσοδο στο παιχνίδι αναγεννήθηκε. Τίποτα, απλά ήταν πρώτο επίσημο παιχνίδι και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω πιο πολύ πιστέψαμε στις δυνατότητές μας και αυτό ήταν. Εντάξει. Αυτό το 5-0 βέβαια δεν αφήνει περιθώρια στην Μοζίρ, όμως εσείς νομίζω ότι θα κάνετε μια πολύ καλή πρόβα εν ώψη των ομίλων. Δεν πιστεύω να έχω καμία ελπίδα, απλά θα πάμε να παίξουμε πάλι έτσι σοβαρά για να κερδίσουμε και το δεύτερο παιχνίδι. Αν σήμερα σε αγώνα προκριματικό για όμιλο του Champions League είδαμε ένα γεμάτο Ολυμπιακό στάδιο, τι περιμένουμε στη συνέχεια? Σίγουρα ξέρουμε ότι η φίλαθλοι είναι δύναμη της ομάδας και στα επόμενα παιχνίδια που εύχομαι θα περάσουμε στο όμιλο. Εύχομαι να είναι όλα τα παιχνίδια φιέστα και χαρά για να χαρούμε το ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Ανδρέας Νιάδης στον Παναγιώτη Περπερίδη. Εδώ βλέπετε το πέμπτο γκολ από τον Αλέκο Αλεξανδρή. Και ξανά εδώ ο Γεωργάτος, ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ναι. Να τον ακούσουμε, ενώ εσείς βλέπετε τα γκολ του Ολυμπιακού δεν είναι έτοιμος. Εμείς να θυμίσουμε, στο 59 ο Νινιάδης με μια μαγική ενέργεια έκανε το 1-0. Ύστερα ήταν η σειρά του Κόκκιτς να πετύχει δύο γκολ, να σπάσει και αυτό στην κακοδαιμονία του. Στο 63 και στο 67 ο Γιωργάτος με μια περίτεχνη ενέργεια έκανε το 4-0 στο 75 και ήταν η σειρά του Αλεξανδρή να κάνει τον επίλογο σε αυτή, επαναλαμβάνουμε, τη μαγική βραδιά του Ολυμπιακού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Από τον Αλέξανδρο Θεοφιλόπουλο, τους δύο ρεπόρτερ, τον Αντώνη Αντωνόπουλο και τον Παναγιώτη Περπερίδη.